με τιμή αλλά και με καμάρι στεκόμαστε σε μία ακόμα εκδήλωση την οποία κάνουμε στις 19 Μαΐου, φίλες και φίλοι, για να θυμηθούμε εκείνους που σκοτώθηκαν κατά την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από τις τουρκικές ορδές. Μία γιορτή, μία εκδήλωση, για άλλους είναι γιορτή, γιατί εμείς οι Έλληνες συνηθίζουμε πάνω από τα παλικάρια μας να χορεύουμε κιόλας. Μία εκδήλωση, αγαπητοί φίλοι, για την οποία οι Τούρκοι θα κάνουν μία ακόμα διαμαρτυρία και να μας πούνε ότι ποτέ μα ποτέ δεν σκότωσαν Έλληνες, αντίθετα οι Έλληνες σκότωσαν τους Τούρκους της Μικράς Ασίας. Για να το συζητήσουμε λίγο αυτό με τον κύριο Καψάλα. Δημοσθένη, να πούμε βέβαια ότι την ίδια μέρα σήμερα, ναι, 19 του μήνους, αύριο καλύτερα, οι Τούρκοι έχουν την Εθνική Γιορτή Νεολαίας. Και την ώρα που κλαίμε εμείς και θρηνούμε τις εκατοντάδες χιλιάδες θύματα από τις βαρβαρότητές τους, οι Τούρκοι θα στεφανώνουν τον Ανδριάντα του Τοπάλο Σμάν, του σφαγέα των Ελλήνων. Ήταν ο αρχηγός των ανταρτών, ο οποίος είχε αναλάβει την πρωτοβουλία. Θυμάμαι το βιβλίο του Τσιρκινίδη. Του Χάρη Τσιρκινίδη. Που είχε τη φράση που δεν την μπορεί να αμφισβητήσει κανένας, του Ατατούρκ. Βέβαια, το είπε. Που έλεγε επιτέλους ξεριζώσαμε. Ξεριζώσαμε. Βέβαια, εμείς πρέπει να πούμε στους συνεχιστές του Ατατούρκ ότι κάνουν λάθος, αν νομίζουν ότι μας ξερίζουν. Μείναν πολύ. Γιατί έχει πολλά, μα πάρα πολλά εκατομμύρια Ελλήνων μέσα στη Μικρά Ασία και βέβαια οι καρδιές όλων μας είναι στη Μικρά Ασία και το μυαλό μας συνέχεια. Να πούμε ότι η ευθύνη του Κεμάλ, του Μουσταφά Κεμάλ, είναι τόσο μεγάλη που θεωρητικά τον έστειλαν οι σύμμαχοι να μετριάσει τη βαρβαρότητα του Τοπάλου Σμάν, που ήταν ανεξέλεγκτος υποτίθεται, και όταν πήγε εκεί ο Μουσταφά Κεμάλ, γίνανε συνεταιράκια και παίζαν το παιχνίδι μαζί. Με την ανοχή των μεγάλων δυνάμεων. Ναι, καλά. Οι λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις δεν νομίζω να νοιάστηκαν ποτέ για Έλληνες ή για Όχι, Τούρκους. Βέβαια. Όχι, βέβαια. Αυτοί όπου είναι να φάνε, τρώνε. Έτσι. Στην εκδήλωση για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου θα έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Είναι κάτι σημαντικό, διότι εκλήθη και με πολύ μεγάλη χαρά και το θεωρεί τιμή να παραστεί υπουργός, ομοσπονδιακός υπουργός της Αυστραλίας, όπου η πολιτεία του ανεγνώρισε την γενοκτονία των Ποντίων. Ξεσηκώθηκαν οι Τούρκοι όχι μόνο της Αυστραλίας, αλλά και η ίδια η τουρκική κυβέρνηση απαιτεί από την κεντρική κυβέρνηση να τον απολύσει. Άρα θα έχουμε πάλι, εσείς γιατί τον δεχτήκατε, γιατί τα είπατε. Ας υπάρχει. Ναι, και αυτό το θέμα δηλαδή, θυμάμαι όταν είχε οριστεί η μέρα, για πρώτη φορά μήνα Σεπτέμβριο, η μέρα της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, γιατί 353.000 που λένε δίθεν και ήταν πολύ περισσότερο. Αυτή είναι μόνο στην περιοχή του Πόντου. Μιλούμε για 1.300.000, τουλάχιστον. Η χαμένη, εγώ έχω και πηγές με 3 εκατομμύρια. Ναι. Θυμάμαι μια φορά μια εκπομπή που είχα κάνει με στοιχεία τα οποία είχα πάρει από το Χάρη του Τσιρκινίδη και επί 45 λεπτά διάβαζα σφαγές και ομότητες. Και είχαν παγώσει όλοι οι τηλεθεατές μαζί και εγώ δηλαδή, δεν άντεχα να διαβάσω άλλο. Ο Πελαγίδης μέτρησε μέχρι 1.900.000 και προφανώς είναι ο κατώτερος αριθμός. Όπως και να έχει, όταν είχε γίνει αυτό, έστειλε ο τότε πρόεδρος της Τουρκίας ένα μήνυμα που έλεγε «Τι κάνετε ρογκιαούριδες», λέει. «Ο κύριος Σιμίτης και ο κύριος Παπανδρέου γνωρίζουν ότι ορίσατε εσείς ημέρα γενοκτονίας». Τη γιορτάσαμε ποτέ, γιορτάζετε. Γιορτάζετε. Γίνεται, στα σχολεία γίνονται ομιλίες. Όχι, όχι, γίνεται. Κοίταξε, τυπικά θα έπρεπε να γίνονται. Στις εκκλησίες απλώς πάνε οι αρχές και γίνεται μια δοξολογία εκεί. Αλλά από εκεί και πέρα το θέμα. Για το Σεπτέμβριο μιλάμε τώρα. Για το Σεπτέμβριο μιλάμε. Ναι. Το θέμα μάλλον το έχουν στα θάψει. Σχολεία κάνουν ομιλίες. Δεν νομίζω να κάνουν. Για τους αντινίστας κάνουν ομιλίες. Κάνουμε και για πολλούς άλλους. Τους απατίστας. Ναι, για πολλούς άλλους κάνουμε. Μάλιστα, και μάλιστα εμείς κάνουμε για τους YouTube-μπίστας βέβαια. Αυτοί έχουν τους αντιμήσεις. Και μάλιστα με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, όπου επιμένει το Υπουργείο Παιδείας μην λησμονήσουμε κάποιες από τις τελετές των ξένων. Όχι, διότι συνέβη το εξής, ότι ξεκίνησε η ιστορία από δύο ποντίους οι οποίοι το πάλεψαν το θέμα και δύο ήταν, ο ένας ιδιαίτερα ήταν συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου. Μιλάμε για τον Χαραλαμπίδη, τον Μιχάλη. Και ο καθηγητής ο Κώστας ο Φωτιάδης, τότε το παλέψανε, ο Ανδρέας ο Πανδρέου το αποδέχτηκε και πήραν εντολή οι δυο τους από τη Βουλή των Ελλήνων τότε να γράψουν ένα βιβλίο για την γενοκτονία. Τι βιβλίο δηλαδή, εγκυκλοπαίδεια. Το ξεκινήσαμε, το γράφουμε. Τώρα εδώ που το πας με τον Ανδρέα,
μου θυμίζεις αρκετούς που λένε γιατί δεν χωρίζεται η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στα δύο και τα δύο μισά να ενωθούν, ταιριάζουν παραπάνω και τα άλλα δύο μισά να ενωθούν. Δεν το γελάω καθόλου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής άπησαν μια παρακαταθήκη, η διάδοχή τους κάπου τη λησμόνησαν στον δρόμο. Έτσι. Mm-hmm. Και φοβούμαι ότι η σχέση είναι μόνο στο όνομα. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Το οποίο είναι το εξής. Γιατί έχει αξία για μας να πούνε οι Τούρκοι, ναι, σκοτώσαμε τους Πόντιους. Καταρχήν, βέβαια, οι Τούρκοι φοβούνται. Οι Τούρκοι φοβούνται και τις υλικές αποζημιώσεις. Γιατί όταν αναγνώστηκε το ολοκαύτωμα των Ισραηλιτών στην Γερμανία, ναι, πήγε και πέρα η Γερμανία υποχρεώθηκε να τις αποζημιώσει. Εγώ έχω οικόπεδα, ξέρετε. Από τη γιαγιά μου έχω οικόπεδα. Περισσότερα από εκεί. Έξω από την Κωνσταντινούπολη, ο παππούς μου είχε κάτι μήλους εκεί, λέει χαμός, αλευρόμηλους μεγάλους. Τώρα και με την δίθεν κρίση που υπάρχει, υπάρχουν κανένα. Το πρώτο λοιπόν που φοβούνται είναι αυτό. Αλλά ταυτόχρονα όμως είναι μια ηθική καταδίκη ενός λαού ο οποίος θέλει να παραστήσει ότι έχει δώσει πολιτισμό. Εγώ για να συμπληρώσω, συγγνώμη δάσκαλε, δεν θέλω χρήματα, θέλω τα οικόπεδά μου. Τελεία. Εγώ θέλω τα οικόπεδα του παππού μου στην πόλη. Τα χρήματα τους αχαρίζω, δεν θέλω. Η ηθική καταδίκη είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, διότι θα χαρακτηριστούν πλέον ως ένας λαός ο οποίος όχι μόνο υπάρχει και το θέμα των Αρμενίων, υπάρχει και το θέμα των Κούρδων. Των Κούρδων ιδιαίτερα. Υπάρχουν δύο συγγραφείς, mm-hmm, ένας Ισραηλίτης, που ήταν διπλωμάτες εκείνη την εποχή, ο Μοργεντάου, mm-hmm, και ο Χόρτον. Mm-hmm. Καλώς κάναμε και το στιμούμε για τους δύο. Για τον Μοργεντάου, μάλιστα εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχει και μία μικρή οδός, mm-hmm, ο οποίος Μοργεντάου έγραψε ένα χαρακτηριστικό δημοσίευμα και πολλές φορές το αναδεικνύουμε και τον ανέφερα και προχθές σε ένα σχόλιο. Οι Τούρκοι λέγει είναι ένας στρασίδελος λαός που κάνουν τον παλικαρά όταν βρει αδύναμους. Mm-hmm. Αυτό εγώ το έχω διαπιστώσει πάρα πολλές φορές μελετώντας την πολιτική ιστορία. Μόλις δει από πίσω αντίσταση, σηκώνεται και φεύγει. Αυτό η ελληνική διπλωματία δεν το μελέτησε καθόλου. Και το 1964 και το 1987 ήταν οι μόνες φορές που υψώσαμε ανάστημα και είπαμε καθίστε καλά. Την καλύτερη διπλωματία της Ελλάδας αυτή τη στιγμή την κάνουν οι Έλληνες πιλότοι στο Αιγαίο. Το γελάς. Με τα F-16 τα Mirage 2000. Γιατί αν δεν ξέραν ότι κάνουν σχεδόν 10 στις 10 αερομαχίες, οι Τούρκοι θα είχαν μπουκάρει τώρα ή θα είχαν ακούσει τις φωνές που τους λένε ορμήξτε, γιατί κακά τα ψέματα έχει και μέσα στην Τουρκία φωνές. Σοβαρές φωνές οι οποίες είναι υπέρ της ανθρωπιάς, της ειρήνης κτλ. Λοιπόν, εμείς θα πρέπει να πούμε σε όλους που θα είναι στη Θεσσαλονίκη να πάνε. Όχι μόνο οι Πόντιοι, αλλά και μόνο οι Πόντιοι, αν πηγαίνανε, θα είχε βυθιστεί η πόλη. Το κακό είναι ότι υπάρχουν πολλοί που τα λένε στα λόγια, mm-hmm, φωνάζουν, κλαίνε, συγκινούνται. Και όταν θα έρθει η ώρα να τους καλέσει στην πλατεία της Αγίας Σοφιάς για να παρευρεθούν στην εκδήλωση μνημόσυνο της ψυχής των ανθρώπων που χάθηκαν και ανάμνησης ακόμα των αλυσμών των πατρίδων, εκείνη την ώρα θα είναι σε καμπαράκια, δεν ξέρω πού είναι, ή θα βλέπουν τηλεόραση. Μα είναι φοβερό αυτό που γίνεται. 400.000 πόντι. Εγώ δεν είμαι πόντιος, πηγαίνω. Και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, θυμάσαι πόσα χρόνια με το μικρόφωνο που πηγαίναμε στις εκδηλώσεις. Μα και πέρυσι ακόμα είναι μέσα στο YouTube οι συνεντεύξεις που έχουν την εκδήλωση εκεί. Και θα κάνουμε και φέτος. Και δεν είναι θέμα μόνο ποντίων. Είναι θέμα όλων των Ελλήνων. Τι θα πει, Πόντι, τι είναι, ξεχωριστό κομμάτι του ελληνικού λαού. Όλους μας αφορά αυτό το πράγμα. Ναι, η τουρκική προπαγάνδα λέει βέβαια ότι οι Πόντι δεν έχουν καμία σχέση με τους Έλληνες. Και μάλιστα τέθηκε θέμα της Ρουμανίας τώρα σε μια συνέντευξη. Θα το δείξουμε, το βρούμε αυτό, το δείξουμε. Εκεί με στην Eurovision που λέει ψηφίστε μας εσείς, έχετε 1.200.000 Ρουμανόβλαχους. Εγώ να σας πω ότι δεν υπάρχουν Ρουμανόβλαχοι, υπάρχουν μόνο βλάχοι, οι οποίοι είναι εννοείται Έλληνες. Δημήτρης Καψάλας, Ηλιακόπουλος Δημοσθένης για το liako.gr.